καταλαβαίνετε, σας ξεκινήσαμε με Βενετία, Ρώμη, με πλημμύρες, με το νερό μέχρι το γόνατο και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη παραπάνω. Καταλαβαίνετε, εικόνες που για μας μοιάζουν πραγματικά ξένες. Όχι ότι βέβαια με μια καταρακτώδη και πολύ ωραία βροχή, τουλάχιστον εδώ σε εμάς δεν θα συμβεί κάτι ανάλογο, αν περάσει κανείς τον κεντρικό δρόμο. Αλλά τέλος πάντων, για το καλοκαιράκι που εμείς διανύουμε ακόμη, και σε θερμοκρασίες και με λιακάδες και με τη θάλασσα υπέροχη, ακούνητη, νομίζω ότι όλα αυτά φαντάζουν κάπως μακρινά. Και έτσι είναι, γιατί εμείς είχαμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε λίγο Μασούρι, εκεί στο Αμπιάνς είναι το κάτι άλλο, είναι κάτι απληκτικά. Λίγο προς Παλιόνισο, μιλήσαμε με τον κύριο Μακαρούνα, λίγο προς Εμποριό, εικόνες εκπληκτικές, το μυαλό έτσι φεύγει, ξεχνάει κανείς τα πάντα και απλά χαλαρώνει με αυτές τις υπέροχες διαδρομές. Έτσι κάναμε και εμείς, και να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τους σπόνσορές μας και όλους εσάς. Αύριο χριστουγεννιάτικη χρειά, νομίζω το έχουμε ανάγκη, λίγο έτσι να βρούμε σιγά σιγά τις ισορροπίες μας που θα είναι και πρωτομηνιά. Οπότε, ευχαριστώντας εγώ τους χορηγούς μου, σας παραπέμπω στο μικρό καλοκαιράκι με τις υπέροχες εικόνες του και φυσικά αύριο και πάλι μαζί ο κύριος Γιώργος Ανάτσης θα είναι ο καλεσμένος μας, ενώ την Παρασκευή μαζί μας θα είναι η πρόεδρος των Πολυτέκνων και δημοτική μας σύμβουλος, κυρία Σεμίρα Μισψαρομπά. Καλή, όμορφη συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Πρωινό, τέλος Οκτωβρίου και απίστευτη φυσικά η θέα μιας καθαρής παραλίας εδώ στο Μασούρι, που κάποιοι λίγοι, αν και είναι ακόμη 11 η ώρα το πρωί, ξεκίνησαν να απολαμβάνουν με μια θέα καταπληκτική, με τα καΐκια όπως βλέπετε εκεί τριγύρω να ερμενίζουν και που φυσικά πολλοί φίλοι ξένοι τουρίστες ήδη απόλαυσαν το πρωινό τους, συνεχίζουν να απολαμβάνουν αυτή τη λιακάδα, αυτή την υπέροχη θέα με το γαλάζιο του Αιγαίου, και που χαιρόμαστε και εμείς μαζί τους για αυτές τις άψογες καιρικές συνθήκες τέλη Οκτωβρίου. Εδώ, από το χώρο του Αμπιάνς, που τα πάντα είναι ακόμη σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και χαρά σε αυτούς που έχουν την πολυτέλεια και τον χρόνο να τα απολαμβάνουν. Με ένα νερό πεντακάθαρο, με ένα νερό που ακόμη καλεί όλους να ασπεύσουν, να δοκιμάσουν, γιατί οι θερμοκρασίες είναι ακόμη πάρα πολύ καλές και άνετα τόσο οι φίλοι αναρχητές όσο και γενικότερα οι επισκέπτες απολαμβάνουν. Ο Οκτώβριος λοιπόν τελειώνει με πολύ όμορφες θερμοκρασίες και με πολύ πολύ καλές φιλικές καιρικές συνθήκες. Ελπίζουμε κάθε φορά να είναι έτσι, γιατί καταλαβαίνετε, όταν είναι η ώρα των διακοπών, όλοι θέλουν να απολαμβάνουν τα καλύτερα. Και εμείς τους το ευχόμαστε από καρδιάς. Και βέβαια εδώ προς τον Εμποριό καθοδόν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι μόνο η θάλασσα και τα μηχανάκια που βλέπουμε και μας τραβούν την ματιά, είναι ότι είναι σήμα κατά τεθέν όταν βλέπει κανείς αυτοκίνητα και πάρα πολύ δίκυκλα, ότι κάπου εκεί ψηλά παραίτσες έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της αναρρίχησης. Όπως βλέπετε κι εσείς, εκεί, σε εκείνο το σημείο, ανεβαίνουν αυτή την ώρα οι φίλοι μας και δεν τους φτωεί ούτε η ζέστη, γιατί όπως βλέπετε είναι μια αρκετά όμορφη ηλιόλουστη μέρα, τίποτα ακριβώς, τίποτα δεν τους φτωεί για να ανέβουν στα βουνά και στις διαδρομές μας που τόσο αγαπούν και που χρόνια τώρα κάποιοι άλλοι εδώ μόλις ξεκινούν σιγά σιγά την αναρρίχησή τους, παρέτσες παρέτσες όπως βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία. Εμείς τους ευχόμαστε πραγματικά να περνάνε καταπληκτικά εδώ στα μέρη μας και να έρχονται πάντα, αλλά και να ενημερώνουν όλους τους φίλους που κι αυτοί έχουν την ίδια αγάπη, την αναρρίχηση. Απόλυτη ησυχία, είναι τόσο μακριά, οι φωνές τους, οι μιλιές τους ακούγονται. Εκείνοι όμως συνεχίζουν τις διαδρομές τους.
βέβαια τους αναρριχητές να παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο προς τα βουνά. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Τι όμορφη μέρα σήμερα και βλέπουμε ότι πραγματικά σε κάθε γωνιά υπάρχουν αναρριχητές. Αλήθεια, πώς ήταν η κίνηση? Πάρα πολύ. Η κίνηση είναι πολύ τα τελευταία 9 χρόνια μετά το 9 το Γενάρη που έχουμε τον αυτοκινητόδρομο εδώ. Ναι. Και πιο πολύ ακόμα το 11 που βρέθηκε νερό πολύ μακριά και που βλέπουμε λέρω ένα χιλιόμετρο μακριά. Mm-hmm. Πρώτα ήταν mm-hmm. πολύ δύσκολα. Εγώ έχω πολλά χρόνια εδώ. Ναι. Ντόπιος είμαι εδώ. Βέβαια, βέβαια. Και έφυγα όταν ήμουν 12 χρονών. Mm-hmm. Ο δρόμος στο Μασούρι τότε, το σχολείο στα Σκάλια για 5 χωριά. 60 μαθητές, 3 σπουδάσαμε. Δάσκαλος εγώ, καπετάνιος από τα Σκάλια και εκεί που γυρνάμε για να έρθουμε εδώ, Τύχη λέγεται το χωριό, ναι, το ναι, μικρό ναι. με 18 κατοίκους, αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Ο Σκουμπουρδής, ο γιατρός, δουλεύει στη Ρόδο τώρα. 3 παιδιά σπουδάσαμε. Έπρεπε να ζήσουμε μόνοι στην πόλη της Καλύμνου. Οι άντρες σουγκαράδες, οι γυναίκες να βλέπουν τα παιδιά, μεγάλες φαμίλες τότε και αλήθεια. Να αρμέγουν τα ζώα, να κάνουν την. Αλλά κάνατε την αποκέντρωση. Και από εδώ κουβάλαγαν οι γυναίκες τα τριγιά στο Μασούρι να βρουν ταξί. Αν ξέρατε εδώ, θείος μου, τι ιστορίες μας λέει. Ατέλειο τις ιστορίες. Τώρα άλλαξαν όλα, ποιος το περίμενε. Η Παλιώνισσος έγινε Μύκονος. Ακριβώς. Από θάλασσα και από στεριά. Ναι, πολύ κόσμο. Εσείς αυτό το εισπράξατε εδώ, επειδή είστε λίγο πιο πάνω από την παραλία? Ναι, ναι, εδώ δεν υπάρχει έτσι. Εργασία πλέον τα τελευταία 7 χρόνια μετά τον ανταγωνισμό. Να, που μιλάμε και τώρα με ελληνικά. Δεν έρχονται καλύμνοι καθόλου εδώ. Προτιμάνε την παραλία. Μιλώ μόνο. Καλά, το καταλαβαίνουμε ευτυχώς, ότι θα ευτυχώς και έμαθα μικρό παιδί εδώ 7 γλώσσες και επικοινωνώ με τους αλλοδαπούς. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Όπως οι αλλοδαποί έρχονται, οι ξένοι μας, οι αναρριχητές μας, ναι, να ξαποστάσουν, να πιούνε κάτι. Φινόπωρο άνοιξε, έχω δουλειά εδώ με τους αναρριχητές. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Δεν... Και είστε εδώ τώρα όλο το χρόνο. Δεν είμαι όλο το χρόνο γιατί είμαι συνταξιούχος δάσκαλος, οπότε μένω εδώ. Μια χαρά, γιατί όχι. Είναι πολύ πιο γιατί ωραία όχι. Εδώ, πάρα πολύ πιο ωραία το χειμώνα. Ακριβώς, μακριβώς. Δεν υπάρχει σκόνη, δεν υπάρχει θόρυβος. Δεν υπάρχει φασαρία, λίγος κόσμος και καλός. Αν θέλετε να καθίσετε να σκεράσω ένα καφεδάκι, ένα ιταλικό καφεδάκι. Θα του το πω, θα του το πω. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Εγώ χαίρομαι που ακούω αυτά τα όμορφα λόγια. Να ευχηθώ καλό χειμώνα, καλή δύναμη στην εσάς και στην οικογένειά σας. Και έτσι να είμαστε όλοι καλά, να δουλεύουμε, να επιμένουμε στον τόπο μας. Που σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα, έτσι, για τον ελληνισμό. Και που παρά τα προβλήματα επιμένουμε ελληνικά και δημιουργικά, εύχομαι. Δεν πρέπει να παρατάμε τα όπλα. Έτσι, η ζωή είναι ένας αγώνας συνεχόμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κάποιοι δεν θέλουν να μετακινηθούν από τον δρόμο.